Ακούμε Στάθη Χριστοδουλέλη, κύριε Μητρόπουλε, δέσμευση 170 εκατομμυρίων ευρώ για νέες Λίγα είναι. συντάξεις. Είναι λίγα, Είναι ακούγαμε λίγα πριν από διότι... λίγο και το ίδιο και για το ΕΦΑΠΑΞ. Διότι το ποσό που οφείλεται είναι 327.000 συνταξιοντικές παροχές που εκκρεμούν, κύριες επικουρικές, μερισματικές και ΕΦΑΠΑΞ, και περίπου κόστους 2,5 δις. Τα αυτά που είπατε είναι πολύ λίγα χρήματα. Ο κόσμος για ένα και δύο και παραπάνω χρόνια αδυνατεί να επιβιώσει. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολο το ζήτημα των συντάξεων και βεβαίως με μεγάλες μειώσεις από 1η-1η-19. Εύχομαι να μην μπορέσει η κυβέρνηση ή αυτή ή όποια προκύψει μετά τις εκλογές όποτε γίνουν να μην υλοποιήσει το σκληρό πακέτο του 2019 που είναι κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για κύριες, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για επικουρικές, κατάργηση όλων των οικογενειακών παροχών, συζύγου και τέκνων σε όλες τις συντάξεις και βεβαίως η μείωση του αφορολογήτου από 1η-1η-20 κυρία Μίτηλη, που και αυτή θα σας πει ο Θρασίγουλος και η Ανδριάνα, θα πλήξει επίσης μισθωτούς και συνταξιούχους. Αντιλαμβάνεστε, είναι ένα πακέτο για σκληρό για τα μεσοκατώτερα κοινωνικά στρώματα.